Δεν λέω πια αγόρια και κορίτσια, γιατί έχω καταλάβει πως βλέπουν και αγόρια και κορίτσια και τα πάντα. Τα πάντα όλα, βλέπουν τα βίντεο για κάποιο λόγο. Οπότε θα λέω μόνο γεια σας, για να μην θίγεται κανείς. Θα κάνω ένα βίντεο με empties, δηλαδή με προϊόντα τα οποία τα έχω χρησιμοποιήσει και τα έχω τελειώσει. Γιατί έχω μαζέψει πάρα πολλά. Πραγματικά έχω μαζέψει πάρα πολλά. Και... ξεκινάω. Λοιπόν, πρώτον έχω τις Bourjois, το Magic Nail Polish Remover που βάζεις μέσα το δάχτυλο και βγαίνει το μανό. Ακούγεται πολύ. Ουσιαστικά, οι πιο πολλοί θα το ξέρετε, αλλά έχει ένα σφουγγαράκι με μια τρύπα και βάζεις το δάχτυλο σου μέσα και... Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά για αυτό το προϊόν, γιατί μου κάθονται στο μυαλό παράξενες σκέψεις. Οκ. Okay. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο. Νομίζω κοστίζει γύρω στα 8 ευρώ και κρατάει για πάρα πολλούς μήνες. Αυτό είναι το καλό. Κρατάει για πάρα πολλούς μήνες. Εγώ έχω αγοράσει και δεύτερο, γιατί αυτό πέθανε λίγο. Μετά έχω δύο μάσκαρες. Η μία είναι από τις πιο φθηνές και η άλλη είναι από τις πιο ακριβές. Και η μία είναι η Maybelline Colossal. Αυτή τη μάσκαρα την αγοράζω συνέχεια. Άλλαξε το φως μου. Την αγοράζω από πάντα, από τότε που βγήκε την αγοράζω όλη την ώρα. Είναι μια καταπληκτική μάσκαρα. Το βουρτσάκι της είναι αρκετά χοντρό. Τώρα ότι και αν πω θα μου ακούγεται παράξενο, τέλος πάντων. Και δίνει πολύ όγκο, πολύ μυκός. Είναι πολύ ωραία. Και η άλλη μου τη σύστησε μια κοπέλα που βλέπει τα βίντεό μου και είναι η Sumptuous από Estée Lauder, οπότε ανεβαίνουμε πολύ τιμή. Αυτό είναι το βουρτσάκι της και ενώ στην αρχή δεν με εντυπωσίασε, δίνει πολύ... Της κάνει πολύ πυκνές τις λεφαρίδες και πολύ μαύρες, είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Αλλά πιστεύω ότι μπορώ να βρω στις πιο φθηνές κάτι αντίστοιχο. Οπότε δεν θα το ξαναγόραζα αυτό. Μετά έχω το EOS Lip Balm, τα οποία είναι έτσι στρογγυλά σαν αυγουλάκια. Το δικό μου το στείλανε από εξωτερικό, δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Το τελείωσα όλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο γενικά, γιατί εντάξει, είναι σε μια άλλη μορφή, είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλά δεν είναι κάτι τρομερό. Απλά επειδή είναι διαφορετικό, είναι λίγο πιο ωραίο. Σαν lip balm δεν έχει κάτι τρομερό. Είναι ένα πολύ καλό lip balm απλά. Που μπορούμε να βρούμε και στην Ελλάδα αντίστοιχα πολύ καλά. Μετά έχω από τη μάρκα Sephora το 2-in-1 Waterproof Eye Makeup Remover Gel. Ναι, λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι 2-1 τέλος πάντων. Δε μακιγιάζει για τα μάτια που αφαιρεί και αδιάβροχα προϊόντα. Και είναι σε μία μορφή gel. Εγώ δεν είχα δει τη λέει μάτια, νομίζω πως είναι για όλο το πρόσωπο. Οπότε το χρησιμοποίησα για όλο το πρόσωπο. Για αρκετό καιρό, μέχρι που είχα φτάσει περίπου από εδώ. Μετά το κατάλαβα. Αλλά αυτό δεν με σταμάτησε από το να το χρησιμοποιώ παντού. Ενώ σε όλο το πρόσωπο παντού. Ένα πάρα πολύ καλό δε μακιγιάζ. Απλά εγώ πλέον χρησιμοποιώ μόνο τα micellar που θα σας κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο. Και πλέον ό,τι συγκρίνω με αυτά δεν είναι τόσο καλό, αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό δε μακιγιάζ. Καθαρίζει αρκετά καλά, χρειάζεται βέβαια να πλύνετε το πρόσωπο μετά. Αλλά... μετά, εντάξει, λοιπόν, έχετε βαρεθεί να το βλέπετε. Είμαι πολύ άσπρη. Τι γίνεται με το φως μου? Είναι από τα Mastic Spa. Τελείωσα την κρέμα που μου είχε στείλει. Που μου είχαν στείλει. Την Hydra Zone. Αυτή είναι ενυδατική 24ωρη για όλους τους τύπους δέρματος και τη χρησιμοποίησα το βράδυ. Λίγο στεναχωρήθηκα που τελείωσε γιατί ήταν καταπληκτική κρέμα. Βοήθησε πάρα πολύ το δέρμα μου. Μάλλον μου ταιριάζει μαστίχα. Δεν πιστεύω ότι ταιριάζει σε όλους μαστίχα, αλλά σε μένα ταιριάξε πάρα πολύ καλά.
και στο θέμα της ακμής και στο θέμα της λιπαρότητας. Μου το έφερε λίγο στα ίσια του το δέρμα μου, οπότε θα την αγοράσω σίγουρα. Και τελευταίο για αυτό το επεισόδιο των Empties, γιατί έχω και για άλλα βίντεο, είναι το της MAC, το Cream Color Base στην απόχρωση Pearl. Είναι κάπως έτσι, να το δείτε το από πίσω του, αν σας ενδιαφέρει. Εγώ το έχω τελειώσει τελείως. Α, πάρα λίγο να πέσω. Είναι αυτό το highlighter που με ρωτάτε συνέχεια ποιο highlighter χρησιμοποιείς. Στεναχωρήθηκα πολύ που τελείωσε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το χρησιμοποιώ για τα ζυγωματικά, για τη μύτη κτλ. Υπάρχει το cream color base, υπάρχει σε διάφορες αποχρώσεις ανάλογα με την επιδερμίδα σας. Εμένα μου ταιριάζει πολύ το pearl. Υπάρχει και πιο ανοιχτόχρωμο και πιο σκουρόχρωμα. Αλλά αυτό είναι καταπληκτικό, το συστήνω σε όλους. Και αγόρια και κορίτσια. Λοιπόν, σταματάω εδώ, αρκετά είπα, νομίζω. Πάλι άλλαξα το φως μου, εντάξει, και κλασικά πράγματα. Πείτε μου από κάτω αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποια από αυτά τα προϊόντα και τι πιστεύετε. Και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Γεια σας!